Δάρας. Τι κάνετε, πως είστε καλά, παιδιά. Να και ο πρώτος διαγωνιζόμενος. Πού είναι οι υπόλοιποι? Να και ο Ριστάνης. Ω, τι γλυκό. Ριστάνη, πώς νιώθεις? Είναι ήδη μία η ώρα. Είναι ήδη μία η ώρα, ναι, λογικό. Α, εδώ πρέπει να πω και να κάνω. Η ώρα είναι μία. Θέλω να κοιμηθώ. Bacardi Legacy, Greece. Yes, you. Yes, 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 you. Και η Αγάπη ανοίγει την πόρτα. Αγάπη, δεν είναι κάτι δύσκολο. Ναι, ναι, βάλε δύναμη, ναι, 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 έλα, έλα. Α, ναι, είναι αυτόματη. Θες να πεις κάτι τώρα που έχουμε φτάσει? Ναι, πραγματικά νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλές ομοιότητες σχέση με το Αγρίνιο και το Ντουμπάι. Είμαστε εδώ στο Abu Dhabi στο τελικό του Bacardi Legacy 2019 και έχουμε εδώ τον ένα και μοναδικό Grand Ambassador, ο οποίος θέλω να μας εξιστορήσει ακριβώς τι έχει γίνει από την αρχή του Bacardi Legacy φέτος και πού φτάσαμε. Σεπτέμβρη λοιπόν ξεκίνησε το Bacardi Legacy 2019 από τον συνηθισμένο τρόπο, δηλαδή το recruitment του Bacardi Legacy. Και όλα αυτά οδηγήσαν το Δεκέμβρη να δούμε πλέον τον ελληνικό ημιτελικό του Bacardi Legacy 2019, με μία διαφορά φέτος 20 bartenders να συμμετέχουν. Ο ελληνικός ημιτελικός μας έδωσε τρία υπέροχα νέα παιδιά, σαν φιναλίστ, την Αγάπη Πετροπούλου, τον Φίλιππο Τασούλα και τον Κωνσταντίνο Ριστάνη, οι οποίοι είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε μαζί τους όλο αυτόν τον καιρό. Στην ώρα τους, όλα εντάξει. Και ο Ματζαρίδης. Ο Ματζαρίδης ήταν ο μόνος που ήταν στην ώρα του. Ο Ματζαρίδης ήταν ο μόνος που ήταν. Ταν, ταν, ταν. Σήμερα ξεκίνησε με το διαγωνισμό του Promotion Campaign. Τέλεια. Όπου και οι τρεις Έλληνες για ακόμη μια φορά απέδειξαν ότι πραγματικά κάνουμε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Και τώρα βγαίνει Νάτος! 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 Έπεσε, το χάσαμε. Για μπράβο! Ακόμα καλύπτουν το χρόνο. Νάτι! Νάτι! Ωραία, όλα καλά, όλα μια χαρά. Αλλά μου είσαι πάρα πολύ ρωσί. Τελά. Ούς κομπλέ. Εγώ θα το ισορροπήσω. Να το κι αυτό το αγόρι. Να και ο... Α, αυτός είναι ο περσινός νικητής. Καλησπέρα σας. Είμαστε από την Bar Academy. Θέλετε να κάνετε μια δήλωση στο περσινός νικητής, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τα πήγαμε καλά. Ναι. Πέρυσι. Ναι. Δεν είναι πέρα άγχος. Τα παιδιά τώρα φέτος προβλημά τους που μπλέξανε, αλλά καλά θα τα πάνε κι αυτοί όλοι. Πάντως έχετε πάρα πολύ ωραία παπούτσια. Άντε πάλι. Τας και τις μπανάνες να τους αρέσουν. Να. Και στη συνέχεια της ημέρας βρεθήκαμε σε ένα πανέμορφο νησί στο Abu Dhabi. Καλά μου παιδιά, έχει 26 με 30 βαθμούς Κελσίου, έχει ένα ωραίο αεράκι που χτυπάει σε αυτό το υπέροχο νησί της Ζάια. Πώς το πε? Νουράι Άιλαντ. Τα παιδιά έχουν κάνει το marketing plan τους και τώρα έρχεται η ώρα που θα παρουσιάσουν συνταγές μπροστά στους κριτές για να δουν ποιος είναι επιτέλους αυτός ο νικητής του Bacardi Legacy 2019. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Κοίτα, κοίτα, γύρνα την κάμερα. Ζήσαμε έναν υπέροχο Regional Final. Πραγματικά το μέρος ήταν μαγικό. Είναι ένα beach bar γεμάτο εξωτικά δέντρα, φρούτα, ξύλα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία παραλία. Είμαστε ώρες πριν ξεκινήσει ο πρώτος διαγωνιζόμενος για την Ελλάδα. Πάμε να δούμε Κωνσταντίνο Ριστάνη. Ο πρώτος δηλώσεις, λέγε. Όλα καλά. Όλα καλά. Τι εντύπωση? Νόμιζα θα έφαγε ένα τέταρτο πριν. Εντάξει, καλό δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω, θα δείξει. Self-confidence, used to enjoy it in special occasions, just like ours today. Ρίχτω, τώρα. Τι? Δεν ξεχάσω την πύρα. Εντάξει μωρέ, όπως είπες δεν πρέπει να ξεχνάμε την ταυτότητά μας, οπότε πρέπει να ξεχνάμε και το ginger beer. Καλησπέρα. Εντυπώσεις? Εξαιρετική, όπως και ο κύριος Ριστάνης, εξαιρετική κυρία Πετροπούλου, ανυπομονούμε να δούμε τον κύριο Τασούλα. Και εδώ τελευταίος διαγωνιζόμενος, προετοιμάζεται ποιος άλλος? Φίλιππος Τασούλας. Γεια σας. Πες μου πώς νιώθεις? Αγχωμένος. Έλα τώρα. Ελαφρός. Α, εντάξει. Εκεί λοιπόν ανακαλύψαμε ότι ο δικός μας νικητής, ο Έλληνας, για το 2019 είναι ο... Φίλιππος Τασούλας, προμοντόρι βερμουτερία του Ιαπένου. Τι έγινε εδώ αγόρι μου? Μπράβο, μπράβο. Πραγματικά μπράβο, το έδειξε ότι το ήθελε πάρα πολύ. Η παρουσίασή του σε σχέση με την Αθήνα ήταν μέρα με τη νύχτα, ήταν 10 σκαλιά πάνω. Και πραγματικά αυτό που είδα εγώ είναι ότι πόσο πολύ το ήθελε και το πρωί στο Promotion Campaign που ήταν εξαιρετικός, αλλά και εδώ ήταν εκπληκτικός. Και το ποτό φυσικά ήταν αυτό που το έδωσε και την νίκη. Αλλά βέβαια εδώ να πούμε ότι και οι τρεις Έλληνες ήταν φανταστικοί, εξαιρετικοί. Δυστυχώς ένας ήταν ο νικητής. Και τώρα με τον Φίλιππο θα πάμε στο πανέμορφο Άμστερνταμ στις 9 Μαΐου για να συμμετάσχουμε στο παγκόσμιο τελικό του Bacardi Legacy 2019 και να δούμε τι μας περιμένει εκεί. Και αύριο λοιπόν, μετά τις 7 η ώρα, πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο guest shift 2 εκ των κριτών από σήμερα, των Scofield Brothers. Αυτά λοιπόν από το Bacardi Legacy 2019. Ευχαριστούμε όσους έχουν παρακολουθήσει το βίντεο μας. Είμαστε εδώ live από το Abu Dhabi. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη που ήταν εδώ μαζί μας. Έλα τώρα, σταμάτα βρε σατανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μιχάλη που ήταν εδώ μαζί μας και δεν μπορούσαμε να πούμε μια κουβέντα. Με το που πηγαίναμε να κουτσομπολέψουμε λίγο που δεν κουτσομπολεύουμε. Ο Χάρης ο Δάρας δηλαδή. Με το που πήγαινε να κουτσομπολέψει λίγο, ερχόταν ο Μιχάλης, άνοιγε την κάμερα. Τι να πούμε, να το μαζέψουμε, δεν μαζευόταν. Πάμε στο λεωφορείο. Προσπαθήσαμε να πείσουμε τον Μιχάλη να κάνει λίγο φλερ, δεν μας έκανε τη χαρά, ντρεπότανε. No money, no honey, honey bunny. Καλά. Έχουν μουδιάσει τα χέρια του. Καλά, εντάξει, το κάνω κι εγώ. Πέτα, να δούμε τι το κάνει. Καπιάνης, πού είμαστε? Είμαστε το πιο ψηλό μπαρέστρο του κόσμου. Κάμερα 1 στο Δάρα και... Μη μας πάνε μέσα τελευταία μέρα. Δυστυχώς. Θα τραβήξω και τη σύλληψη. Ένα, δύο, τρία. Και έχουμε νικητή, είναι η κίτρινη βαλίτσα.